στιγμή για να μεταφέρουμε και να δώσουμε μια πολύ ωραία θετική ενέργεια στην εθνική Ελλάδα που παίζει σήμερα στις 1 το βράδυ. Θα συνωμοτήσει κανονικά το σύμπαν, ευελπιστούμε και να φέρουμε ξανά τη νίκη και να πανηγυρίσουμε. Και κοντά μας για να δώσουμε αυτή τη θετική ενέργεια, είπαμε ότι θα είναι ο Μάνος Σέργιος, το πραγματικό του όνομα Νίκος Μαραγκόπουλος κοντά μας. Χαίρετε! Χαίρετε! Μα γιατί πας από εκεί, έλα να σε υποδεχθώ από εδώ. Πώς είστε? Καλά. Εσύ πώς είσαι? Είμαι καλά κι εγώ. Καλώς ήλθες. Καλώς ήλθες. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Γεια χαρά. Τα παιδιά τα ξέρεις, ο Ιάκωβος, η Σοφία, η Δώρα. Γεια σας Σοφία, γεια σας Δώρα, γεια σας Ιάκωβε. Θα δώσουμε θετική ενέργεια. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, Ιωάννα. Το καλύτερο δυνατό. Το καλύτερο δυνατό. Από εκεί πέρα είναι στα πόδια των παιδιών. Α, στενοχωρημένο σε βλέπω όμως. Λίγο έτσι απελπισμένο. Τα, είμαι λίγο καρτημένο. Ναι, γιατί. Ναι, είμαι λίγο καρτημένο. Εντάξει, δεν γίναμε ποδοσφαιρική υπερδύναμη τώρα ξαφνικά. Μην την λάθουμε. Κι άλλες φορές. Έτσι, μην τάζετε στον κόσμο πράγματα. Μην ανατροπές. Ταχ, μακάρι, γι' αυτό χαιρόμαστε. Πες μας πώς έγινες όμως ξαφνικά η ποδοσφαιρική υπερδύναμη και όλος ο κόσμος για 5 μέρες πόσο κράτησε αυτό το. Και αναρωτιόταν ο κόσμος. Επικοινωνιακό αστείο. Πόσο ο κόσμος πραγματικά πίστεψε ότι μπορεί να υπάρχει αυτό το πρόσωπο. Έλα και πες μου εσύ τώρα πώς γίνεται ο κόσμος να το πίστεψε αυτό. Έχεις όμως έτσι τη φιγούρα. Και έχεις και τον παλαδό. Έχεις και το χρώμα, γιατί είπαμε το ψέμα είναι πες, ότι είσαι από βραζιλιάνος γονείς. Ότι σου είσαι, το έχεις πάρει το χρωματάκι. Ναι, ναι, ναι. Δίχτα, δεν ξέρω πώς έγινε τώρα όλο αυτό. Και πώς το πίστεψε τόσος πολλής κόσμος σε τέτοια ένταση. Πολύ καλό φτιαγμένο ήταν από τα παιδιά της διαφημιστικής. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Ναι, πολύ ωραία. Ας το κάτω το τιμημένο, λέμε. Τώρα. Πώς τώρα. Ναι, οι δημοσιογράφοι δεν το μάθανε κανένας. Κάποιοι ήταν μέσα στην ιστορία και κάποιοι άλλοι το φάγανε. Άμα δεις το κεντρικό δελτίο ειδήσεων να σου ανακοινώνεται κάτι, βλέπεις και την επικινδυνότητα του πράγματος, έτσι. Δηλαδή, το είπε τηλεόραση, τέλος. Νίκο, ποιος το πρότεινε? Όπως γίνεται, μωρέ, πάντα αυτά τα πράγματα. Έκανα δοκιμαστικό στην εταιρεία παραγωγής. Και εξέπληξες. Τώρα εσύ δεν τα λες αυτό. Αυτό, όχι, όχι. Έτσι γίνεται. Διαλέχτηκε επειδή έκανε καλύτερα η φάτσα του. Ανάμεσα σε πολύ κόσμο. Το έκανε καλύτερα από. Εσύ το έχεις με την μπάλα. Παίζεις. Το έχω λίγο. Παίζεις. Τι θες? Παίζω σεντερφόρ. Παίζω σεντερφόρ όταν παίζω παλίτσα. Πώς ήταν η εμπειρία σου ανάμεσα σε τόσο πολύ καλούς ποδοσφαιριστές? Πολύ ωραία πέρασα. Εντάξει, αν ξέρεις, τα γυρίσματα ήταν πολύ δύσκολα και πολύ, έτσι, πολύ ώρα. Κάναμε 19 ώρες γύρισμα εντατικά και δεν ήμουν στη λογική του να χαβαλεδιάζω, ας πούμε, να ζητάω αυτόγραφα και τέτοια γιατί κάναμε δουλειά. Ναι. Αλλά ήταν ωραία, ρε παιδί μου. Ήταν εμπειρία. Θα ήθελες να το ξαναζήσεις? Δεν ξέρω αν ήθελα να το ξαναζήσω. Ναι. Αλλά το ζήσα πολύ ωραία. Πληρώθηκες καλά? Όχι. Α, μάλιστα. Να, αυτό. Γιατί, δηλαδή, σε ρίξανε τόσο πολύ το. Ναι, τώρα δεν έχει νόημα να συζητήσουμε αυτό το πράγμα. Μου κάνεις μια ερώτηση, απαντάω. Ναι. Για όλο αυτό που έγινε, πιστεύω ότι θα πρέπει να είχα πληρωθεί καλύτερα, αλλά εντάξει. Okay. Αυτό είναι μέρος της δουλειάς. Το έκανες όμως και λίγο πολύ για την τιμή των όπλων, για την Ελλάδα. Για την Ελλάδα, η δικιά μας συμβούλα, Πατουλίδου, ναι, αγαπημένη. Κοίτα, όταν, στην πραγματικότητα, όταν κλήθηκα να κάνω το διαφημιστικό, δεν ήξερα το μέγεθος του πράγματος. Οπότε είναι ψέμα να σου πω από την αρχή ότι ναι, για την εθνική ζήτω κτλ. Ήταν ένα πολύ ωραίο και έξυπνο σποτάκι το οποίο διάβασα και είπα ναι, γιατί όχι, ξέρεις. Δεν είχα υπόψη το μέγεθος αυτού του πράγματος. Δεν σημαίνει ότι άμα το ήξερα θα λέγανε ναι ή όχι, δεν ξέρω, αλλά. Ετεροχρονισμένα πιστεύεις ότι θα σε βοηθήσει αυτό? Αυτό θα δείξει. Για τη μετέπειτα πορεία σου. Θα δείξει. Είχες προτάσει μετά από αυτό? Κοίτα, δουλεύω 15 χρόνια στο θέατρο. Επομένως, δεν μπορώ να σου πω ότι έχω αποθέσει τις ελπίδες μου μόνο σε αυτό. Σε αυτό. Αν φέρει κάτι, με χαρά να το φέρει και να το καταναλώσω αν καταφέρω όπως πρέπει. Αλλά εντάξει, δεν τρελαίνομαι κιόλας. Δεν αγχώνομαι, ξέρεις, να μου φέρει να το εξαργυρώσω. Κρατώ και λίγο μια απόσταση. Με φοβίζει και λίγο. Θα δείξει. Ότι μπορεί να σου κάνει κακό σε κάτι, ας πούμε. Κακό, δεν νομίζω να μου κάνει, αλλά όταν είσαι τηλεθεατής, τα πράγματα τα κρίνεις αλλιώς. Με πολύ μεγάλη ευκολία. Μπινελικώνεις, βάζεις κόσμο στο τουρβά κτλ. Τώρα που βρίσκεσαι εσύ από αυτή την πλευρά και στα αυτιά σου φτάνουν, ξέρεις, όχι μόνο τα καλά. Εντάξει, αναχωριέμαι και λίγο. Δεν το αντιμετωπίζω. Δεν σε καλουπώνει αυτό το πράγμα σε κάτι, ας πούμε? Όχι, μπορώ να σου πω. Αυτό δεν το φοβάμαι. Τώρα τι να σου πω. Άμα συνεχίζει να με λες Μάνο Σέργιο, Μάνο Σέργιο, Μάνο Σέργιο, Μάνο Σέργιο, λογή. Εντάξει. Ο κόσμο σε αναγνωρίζει στον δρόμο, τι σου λένε? Πού είσαι, παικταρά μου, άντε πήγαινε στην Ελλάδα. Να σου πω την αλήθεια, ναι, με αναγνωρίζει. Ναι. Αρχίζει να λειτουργεί, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα. Επειδή είναι το Μουντιάλ μια περίοδος που πολλοί κόσμος ασχολείται πάρα πολύ με το θέαμα αυτό. Mm. Και επειδή παίζεται πάρα πολύ η διαφήμιση. Ναι, παντού.
Και επειδή ο κόσμος βλέπει τηλεόραση. Μάλλον. Γιατί μιλάς όμως έτσι. Γιατί βλέπει. Βλέπει. Είναι καλό ή κακό αυτό. Αυτό το κρίνει ο κόσμος, το κάνει. Καλό είναι. Καλό είναι, ξέρω εγώ. Αν βλέπει πολύ, 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 κακό είναι. Αν βλέπει την κατάλληλη δόση, καλό είναι. Ναι, με αναγνωρίζει, αλλά. Ακόμα καλά πράγματα εισπράττω. Δεν έχω αρχίσει να σου πει. Κόμενε, ρε παιδί μου, βρίσκει τώρα τη διαφήμιση. Περιμένω μία ώρα να το ρωτήσω. Κρατιέσαι, κρατιέσαι, μου λε για τα λεφτά. Σε πήγα και ένα ρόμπα, ρε παιδάκι μου. Όχι. Όχι. Γίνεται. Μόνο οι άντρε βλέπουν. Μόνο άντρε, έτσι.